Δεν θα επαναλάβω ζητήματα που θέσαμε στη συζήτηση όλη μέρα σήμερα. Θα ήθελα να σταθώ σε τρία ζητήματα που λόγω χρόνου δεν μπορέσαμε να εκθέσουμε τις απόψεις μας. Το πρώτο έχει να κάνει με τις δύο τροπολογίες που αφορούν τους εργαζόμενους στην ελληνική βιομηχανία ζάχαρης. Αυτές τις τροπολογίες εμείς θα τις ψηφίσουμε γιατί θέλουμε να στηρίξουμε τα δικαιώματα των εργαζομένων. Όμως, σε καμιά περίπτωση η ψήφος μας αυτή δεν πρέπει να εκλειφθεί ως απαλλαγή των ευθυνών τόσο της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ όσο και των προηγούμενων κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας για το λουκέτο που έχει μπει σήμερα στη βιομηχανία ζάχαρης. Και επειδή ορισμένοι απορούν, σήμερα που μιλάμε, η ελληνική βιομηχανία ζάχαρης έκανε αίτηση υπαγωγής στον πτωχευτικό κώδικα. Εκεί την οδηγήσατε. Μιλάμε για τη μοναδική βιομηχανία ζάχαρης στη χώρα μας, που η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ είναι αυτή που θα βάλει το τελευταίο λουκέτο, στα τελευταία εργοστάσια, αυτό εννοώ το τελευταίο, στο Πλατή και την Ορεστιάδα. Και επειδή έγινε αρκετή συζήτηση σήμερα εδώ, τελικά τι φταίει που οδηγηθήκαμε σε αυτή την κατάσταση, σε αυτό το αποτέλεσμα? Και με την ευκαιρία της συζήτησης του νομοσχεδίου, πίνατε νερό σήμερα στο όνομα της αγοράς και του υγιούς ανταγωνισμού. Θυμάμαι τα λόγια του κυρίου Τσακαλώτου σήμερα, με τους δυο πυλώνες και τα λοιπά, για τη λειτουργία της αγοράς. Όμως, αυτός ο ανταγωνισμός και η λειτουργία της αγοράς λειτουργεί με βάση το κέρδος των μονοπωλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δραστηριοποιούνται και στο συγκεκριμένο κλάδο της ζάχαρης. Και αυτή η λειτουργία και η ανταγωνιστικότητα οδήγησε στην συγκέντρωση και συγκεντροποίηση της παραγωγής και στο συγκεκριμένο κλάδο και όχι μόνο βέβαια. Οδήγησε στη συρρήκνωση με τη σειρά της παραγωγής και οι ποσοστώσεις που αναφέρθηκαν στη συζήτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης όξυναν ακόμα περισσότερο το πρόβλημα. Και τελικά κατέστησε την παραγωγή ζάχαρης μη κερδοφόρα. Μήπως δεν θυμάστε ή δεν γνωρίζετε ότι όλοι σας υποστηρίζατε την κοινή αγροτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ήσασταν υπέρ ή κατά των ποσοστώσεων. Αφήστε που με βάση τη λειτουργία του κέρδους, όταν μια επιχείρηση δεν είναι κερδοφόρα, ξέρουμε ότι σε αυτό το σύστημα, στον καπιταλισμό, κλείνει. Δεν συνεχίζει να έχει ζημιές. Υπήρξε περίοδος που παρά την πτώση των ποσοστώσεων οι αγρότες δεν σπέρναν γιατί δεν καλύπταν ούτε το κόστος παραγωγής και δεν πιάναμε και αυτό το ποσοστό που υπήρχε της ποσόστοσης. Τι θέλω να πω με λίγα λόγια για να το κλείνω? Οι ανάγκες, παρά το ότι τα εργοστάσια κλείνουν και σήμερα κλείνουν και τα τελευταία σε Πλατή και Ορεστιάδα, οι ανάγκες για κατανάλωση ζάχαρης του ελληνικού λαού δεν μπορεί να ικανοποιηθεί γιατί η οικονομία είναι ακριβώς σχεδιασμένη να λειτουργεί με βάση το κέρδος. Και κλείνουν εργοστάσια γιατί δεν έχουν κέρδος. Οι ανάγκες όμως παραμένουν. Αποτέλεσμα, η ελληνική βιομηχανία ζάχαρης από τη στιγμή που δεν είχε κέρδη πήρε δάνεια, δεν μπορούσε να τα αποπληρώσει και η βιομηχανία περνά στα χέρια της τράπεζας Πειραιός. Ο τραπεζικός όμιλος βεβαίως δεν νοιάζεται για την ικανοποίηση των αναγκών του λαού σε ζάχαρη, αλλά το μόνο που ενδιαφέρεται είναι για τα κέρδη της και στη συγκεκριμένη περίπτωση να πάρει πίσω τα κεφάλαια που είχε δώσει. Όλα λοιπόν τα σχέδια εξυγίασης που εφαρμόσε και οι προηγούμενες κυβερνήσεις και η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ απέβλεπαν στο να πάρει πίσω τα λεφτά της η πιστώτρια τράπεζα, δηλαδή η Τράπεζα Πειραιός, να εξασφαλίσει τα συμφέροντά της. Αυτά τα σχέδια εξυγίασης υπηρετήσατε όλες οι κυβερνήσεις, το παλιό και νέο προσωπικό όπως λέτε, και γι' αυτό ακριβώς το λόγο έχετε τεράστιες ευθύνες. Ούτε οι τεφλοπαραγωγοί σας ένοιαζαν, ούτε η παραγωγή ζάχαρης στη χώρα μας. Σήμερα δεν υπάρχει ούτε ένα στρέμμα αίτηση για καλλιέργεια, ούτε ενός στρέμματος
τεφτολοκαρδία. Δεν πρόκειται να σπαρθεί στρέμμα φέτος δηλαδή. Η τεφτολοπαραγωγή είναι απλήρωτη. Πέρσι, να σας θυμίσω, οι τεφτολοπαραγωγοί πληρώθηκαν με δάνειο που πήραν από άλλη τράπεζα. Αν θυμάμαι καλά, μια συνεταιριστική των Σερών. Με αυτά τα ζητήματα τι θα γίνει, κύριε Υπουργέ? Πώς θα εγγυηθείτε ότι αυτοί οι τεφτολοπαραγωγοί δεν θα έχουν πρόβλημα? Λοιπόν, αυτή είναι η σκληρή πραγματικότητα και έχετε τεράστιες ευθύνες όλοι σας. Το δεύτερο ζήτημα που θέλω να πω είναι σχετικά με την υπουργική τροπολογία για τους φορείς διαχείρισης. Εμείς διαφωνούμε και θα καταψηφίσουμε όλα τα άρθρα που έχουν ενσωματωθεί μέσα από τη συγκεκριμένη τροπολογία. Γιατί? Πρώτον, γιατί επιδιώκεται μεγαλύτερο κυβερνητικό έλεγχο με την καθιέρωση του Γενικού Γραμματέα ως Προέδρου της Επιτροπής. Δεύτερον, χαρατσώνει τους επισκέπτες των δρυμών και των προστατευόμενων περιοχών με εισιτήριο, που ουσιαστικά προχωρά στην ανταποδοτικότητα, ενώ την ευθύνη της προστασίας των εθνικών δρυμών έχει το κράτος. Τρίτον, εμείς έχουμε την άποψη ότι οι φορείς διαχείρισης πρέπει να καταργηθούν και οι όποιες ελάχιστες αρμοδιότητες έχουν να περάσουν στο κράτος, που έχει βεβαίως και την ευθύνη προστασίας και των εθνικών δρυμών και των προστατευόμενων περιοχών. Και οι εργαζόμενοι που σήμερα δουλεύουν σε αυτούς τους φορείς να προσληφθούν όλοι, μα όλοι, στις αντίστοιχες κρατικές υπηρεσίες. Εσείς με τις ρυθμίσεις και τα κριτήρια που βάζετε δεν εξασφαλίζετε όλους τους εργαζόμενους που σήμερα εργάζονται σε αυτούς τους φορείς. Δεν έχουμε, τέλος, δεν έχουμε αντίρρηση και θα ψηφίσουμε. Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε. Τα σχετικά άρθρα του νομοσχεδίου, που είναι μέσα στο νομοσχέδιο, για τις λαϊκές αγορές και τις προϋποθέσεις άσκησης για την επαγγελματική δραστηριότητα της κατασκευής, συντήρησης και επισκευής αρκετών ειδικοτήτων, να μην τους αναφέρω. Θέλω να επισημάνω όμως τα εξής. Η θέση μας είναι ότι η επαγγελματική εκπαίδευση πρέπει να παρέχεται αποκλειστικά και δωρεάν από το Δημόσιο Σύστημα Παιδείας. Η άδεια άσκησης επαγγέλματος να έχει ως μοναδικές προϋποθέσεις το ανάλογο πτυχίο που θα παίρνουν και όπου χρειάζεται βεβαίως την απαραίτητη προϋπηρεσία. Αυτές δε οι άδειες να μην χρειάζονται ανανέωση. Ο απαραίτητος εξυγχρονισμός των τεχνικών γνώσεων κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής σταδιοδρομίας να γίνεται με ευθύνη του Υπουργείου. Επομένως, σε αυτή την περίπτωση δεν χρειάζονται ούτε εξεταστικές επιτροπές και συλλογικά όργανα για να λύσουν αυτό το ζήτημα. Το πρόβλημα είναι όμως ότι σήμερα υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός, ιδιαίτερα νέων, που έχει φοιτήσει σε ιδιωτικές σχολές, έχει αντίστοιχους τίτλους σπουδών και δεν μπορεί να εργαστεί. Επίσης, η μη ύπαρξη μηχανισμού, δηλαδή αυτών των επιτροπών αδειοδότησης, βάζει εμπόδια σε πολλές ειδικότητες τεχνικών επαγγελμάτων. Γι' αυτό λοιπόν θα ψηφίσουμε, γι' αυτόν τον λόγο, δεν τον τελευταίο, θα ψηφίσουμε αυτά τα άρθρα.